Κύριε Πρόεδρε, εντός ημερησίας που θα συζητήσουμε για τα δημοτικά τέλη, θα συζητήσουμε και για τα peanuts, όπως είχε χαρακτηρίσει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που εισηγείται σήμερα, τις μειώσεις των 10 και 20 λεπτών. Να δούμε πώς μπορούμε να βαφτίσουμε το 0,08 του ευρώ. Θα το βρούμε και αυτό. Προς το παρόν θέλουμε εκτός ημερησίας να επανέλθουμε σε δύο θέματα που επανειλημμένα θέτουμε και που απάντηση δεν παίρνουμε. Είναι δείγμα και δυσευαισθησίας που υπάρχει, μάλλον δεν υπάρχει, στο να απαντούνται έγκαιρα και να ακούγεται και η γνώμη της αντιπολίτευσης πάνω σε ζητήματα που αφαιρούν την καθημερινότητα, αλλά και τη συνέπεια λόγων και έργων. Το πρώτο, έχουμε ζητήσει εδώ και 4 μήνες να μας πείτε πώς σκοπεύετε να αξιοποιήσετε οικόπεδα που έχουν αποζημιωθεί εδώ και 4,5 χρόνια από την προηγούμενη διοίκηση, κύριε Γερουλάνο, την ξέρει μάλλον, έφυγε. Από την προηγούμενη διοίκηση, 4,5 χρόνια και δεν αξιοποιούνται. Και απάντηση δεν παίρνουμε. Θα σταθούμε σήμερα μόνο στο 5ο διαμέρισμα και πραγματοποιώντας και επιτόπια επίσκεψη στους συγκεκριμένους χώρους. Μιλάμε για τη διαμόρφωση, φύτευση, διάνοιξη του λόφου της Γκράβας στα παλιά σβεστοκάμινα. Μιλάμε για ένα τεράστιο πάρκο το οποίο ανήκει στο Δήμο και το οποίο το αφήνεται σε πλήρη απαξίωση. Στα παλαιά ασβεστοκάμινα, ο οποίος συνοδεύεται μαζί με την διάνοιξη του δρόμου στην Βλαστού και Κωνσταντίνου Νεηγή. Α, όχι, αυτό είναι στο Προπονέα, στο δεύτερο. Ανακοίνωση κατάθεση αποζημίωση αναγκαστική απαλωτρίωση περιοχή δημοτικής πέμπτης κοινότητας στους οδούς Πασόβ, Γρανίτσα, Μυστριώτου. Δόθηκαν 780.000. Και ταυτόχρονα, για να μπορέσει να διανοιχτεί και ο δρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Η κατάσταση εκεί παραμένει αναξιοποίητη. Παραμένουν τα μπάζα, παραμένουν τα ερείπια από τα παλιά σβεστοκάμινα. Την ίδια ώρα σκορπίσατε 2 εκατομμύρια για να παίξετε στην Πανεπιστημίου με μία λωρίδα, επεκτείνοντας ουσιαστικά το πεζοδρόμιο. Μιλάμε δηλαδή για ένα πάρκο που θα μπορούσε να έχει η πόλη της Αθήνας και το στερείτε λόγω της δικής σας αδιαφορίας. Δεύτερη εγκληματική αδιαφορία. Μιλάμε για το οικολογικό πάρκο Ποδονύφτη, όπως έχει χαρακτηριστεί εδώ και 25 χρόνια και που φυσικά και η δική σας η διοίκηση όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά δεν προχώρησε και στο γκρέμισμα απαλωτριωμένου οικοπαίδου που πληρώθηκε πριν από 4,5 χρόνια και αυτό για να κατεδαφιστεί. Και μιλάμε για ένα οικολογικό πάρκο σε μια περιοχή η οποία είναι μοναδική, αν θέλετε, και σε όλη την Αθήνα για να μπορεί να έχεις δίπλα από το ποτάμι πάρκο. Και αυτό όλο έχει αφηθεί στην αδιαφορία. Μια αδιαφορία η οποία, ξαναλέω, δεν συναντιέται όταν μιλάμε για business που γίνονται με εταιρείες όπως το Λόφο του Στρέφη ή τα προγράμματα εκατομμυρίων που τρέχεται για τον Παναθηναϊκό, για τη διπλή ανάπλαση και για το γήπεδο φυσικά της εταιρείας. Φυσικά η Αθήνα, ως γνωστόν, έχει και άλλη ομάδα, τον Απόλλωνα, έτσι. Τον επισκέπτεστε, ειδικά ο κύριος Τεντόμας, αρκετά συχνά. Όμως εδώ και 1,5 χρόνο και ο Απόλλωνας και εμείς σας έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να ολοκληρωθεί ο πεζόδρομος μπροστά στο γήπεδο, στην Ανθέων, σε ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης που ένα μικρό κομμάτι θα οδηγήσει ακόμα και σε θύματα. Παρόλα αυτά δεν κάνετε τίποτα και οι υπηρεσίες απαντούν κυριολεκτικά παραπέμπτοντας το θέμα στις καλέντες.
και μιλάμε για 200-300 μέτρα πεζοδρόμιο για να μπορέσει να λειτουργήσει η πόλη σε αυτό το σημείο. Είναι δύο από τα παραδείγματα. Θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα διαμερίσματα, για δημοτική περιουσία που παραμένει αναξιοποιητή, σε εγκατάλειψη, στερώντας από τους Αθηναίους πολύτιμους ελεύθερους χώρους που θα μπορούσαν με πολύ λιγότερα από αυτά που σκορπίζεται εδώ και εκεί να είχαν ήδη φτιαχτεί. Στο δεύτερο θέμα που επανερχόμαστε, που το έθιξε και ο κύριος Ηλιόπουλος, όσον αφορά το σκάνδαλο, γιατί πλέον για σκάνδαλο πρόκειται, του περίφημου διαγωνισμού που στη μία από τις θέσεις, την πιο επερίοπη και την προακριβοπληρωμένη, προσλάβατε τον αντιπρόεδρο της ΟΝΕΔ για να μας μιλάει για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις ελεύθερες ιδέες και για να παίρνει δύο μισθούς από το δημόσιο, κατά τα άλλα. Ζητήσαμε και εγγράφος, κύριε Γενική Γραμματέα, να κατατεθούν αυτά που ζητάμε και προφορικά εδώ και 4 συνεδριάσεις. Δηλαδή τα προσόντα αυτών που προσλήφθηκαν στη θέση 107, θέση για την οποία υπάρχει καταγγελία από συγκεκριμένη κοπέλα με τα δικά της προσόντα. Για να τα συγκρίνουμε και να δούμε τελικά τι πριτάνευσε. Ιδιαίτερα με το θέμα που σας θίγουμε και θα το διαβάσω για να γραφτεί και στα πρακτικά, υπάρχει θέμα και αξιοκρατίας και ηθικής τάξης. Για να μας δώσετε αυτά τα πρακτικά. Γιατί με βάση τα αισχία των επιτυχουσών για τη θέση 107, μία εξ αυτών είναι η κόρη του επικεφαλής του Τμήματος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου, ο οποίος εισηγείται και υπογράφει τη συγκεκριμένη προκήρυξη διαγωνισμού. Για λόγους ευαισθησίας, για να μην πω για να μπορεί να συναντιέται η πολιτική με την ηθική, θα έπρεπε να καταθέσετε, να μας ενημερώσετε για αυτά. Και να πούμε η κοπέλα έχει περισσότερα προσόντα, την πήρανε. Όμως ψάχνοντας για το διαδίκτυο, ξέρετε, καρφώνεις και καρφώνεσαι. Η δεύτερη επιτυχούσα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, η κυρία Μαγαλιού Καλλιόπη του Μάρκου Βασιλείου, συμμετείχε σε ένα podcast project 2030 με ομιλητή τον Πρωθυπουργό, συμμετείχε στο πάνελ με τον κύριο Γεωργιάδη και το πάνελ ήταν για νέους επιχειρηματίες και η συγκεκριμένη κυρία Καλλιόπη Μαγαλιού ήταν ιδιοκτήτρια καταστήματος ένδυσης και συμμετείχε σε αυτό το πάνελ. Θέμα η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Μετά από ένα χρόνο προσλαμβάνεται στο Δήμο της Αθήνας, στη θέση 107. Είτε δεν πήγε καλά η επιχειρηματικότητα ή τελικά μπορούμε να είμαστε και επιχειρηματίες, να έχουμε μαγαζιά, αλλά να μας προσλαμβάνουν και στο Δήμο της Αθήνας για να παίρνουμε και ένα έξτρα μισθό. Αυτά είναι συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτά δείχνουν ότι δεν είναι θέμα να κουνήσουμε δάξιλο. Είναι στοιχεία αποδείξεις ότι χρησιμοποιείται το Δήμο σαν μαγαζί για προσλήψεις ημετέρων. Και αυτό θα σας συνοδεύει σε όλη την προεκλογική εκστρατεία, η οποία ούτως ή άλλως θα αρχίσει πολύ γρήγορα. Ζητάμε να κατατεθούν τα προσόντα των επιτυχόντων, να συγκριθούν με την καταγγελόμενη, γιατί κάποιος πρέπει να δει και το δίκιο του κάποτε.